Ο σχεδιασμός λειτουργίας γυψορυχείου της εταιρείας Ελληνικά Βιομηχανικά Ουρυχτά στο στόμιο του Δήμου Κισάμου έχει προκαλέσει δίκαια τις αντιδράσεις των κατοίκων και των φορέων της περιοχής. Οι επενδύσεις αυτές μέσα σε δημόσια δασική έκταση, κάτι λιγότερο από 250.000 τετραγωνικά μέτρα και σε μικρή απόσταση από την περιοχή Νατούρα του Λαφωνησίου, επιπλέον σε μια περιοχή με διάσπαρτα με τα βυζαντινά και άλλα μνημεία, έρχεται σε σύγκρουση με τις χρήσεις γης, που είναι αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, ενώ θα αποβεί καταστροφική για την επιβίωση των μικρών αυτοαπασχολούμενων στον τουρισμό, θα επιφέρουν τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή και κοινωνικές οικονομικές συνέπειες στη ζωή των κατοίκων. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, στη συνεδρίαση της 10ης Μαρτίου 2022, καταψήφισε κάτω από λαϊκή πίεση τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για λειτουργία του γυψορυχείου που θα οδηγήσει στην υποβάθμιση της ζωής των κατοίκων. Τα προβλήματα που θα προκαλέσουν οι συγκεκριμένες δραστηριότητες επιβεβαιώνει και η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας που διαπιστώνει τις κραυγαλαίες παρατυπίες στη μελέτη και επισημαίνει τις συνέπειες. Οι σχεδιασμοί όμως που κάνουν από κοινού εσείς ως κυβέρνηση και οι επενδυτές για την συγκεκριμένη επένδυση συνεχίζονται κανονικά, με την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, η οποία θα αποφασίσει για την ΠΕ, να έχει ήδη χορηγήσει εγκρίσεις διενέργειας ερευνητικών εργασιών, ενώ θεωρεί το ΣΧΟΑΠ του τέος Δήμου Ιναχωρίου, σύμφωνα με το οποίο θα επιτρέπεται η ανάπτυξη εξορυχτικών δραστηριοτήτων στη συγκεκριμένη περιοχή, ως γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο, και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη διαδικασία έγκρισης. Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι τρεις ειδικές διοικητικές προσφυγές του Δημοτικού Συμβουλίου Κισάμου ενώπιον του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας απορρίφθηκαν ως αβάσιμες. Ευθύνες βαραίνουν και την περιφέρεια Κρήτης, διότι η έκταση στο στόμιο προσφέρεται για επιχειρηματικές επενδύσεις, αφού με το αναθεωρημένο περιφερειακό χωροταξικό Κρήτης είναι θεσμοθετημένη ως εκτεταμένες περιοχές επιφανειακής εξόρυξης γύψου. Ο σχεδιασμός λοιπόν κεντρικού και τοπικού κράτους έχει ως γνώμονα το κέρδος, αυτό αποδεικνύεται, θυσιάζοντας το περιβάλλον και τις ανάγκες των κατοίκων και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Απόδειξη όλο το νομοθετικό αντιπεριβαλλοντικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις. Ο λαός λοιπόν της Κισάμου όχι μόνο διεκδικεί να σταματήσει κάθε ενέργεια έρευνας και εξόρυξης γύψου στην ευρύτερη περιοχή του στομίου, αλλά να υπάρξει ανασχεδιασμός για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών, με έργα υποδομής, μέτρα στήριξης της μικρής αγροτοκτηνοτροφίας, της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, ενίσχυση των αυτοαπασχολούμενων μικρών καταλυματιών των εργαζομένων στο τουρισμό-επισκεπτισμό. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση, ώστε να σταματήσει κάθε ενέργεια έρευνας και εξόρυξης βιομηχανικού ορυκτού στην ευρύτερη περιοχή του στομίου, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των κατοίκων και η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα που ακόμη εκκρεμούν, τα οποία ορίζουν τα της προστασίας της περιοχής Νατούρα του Λαφωνησίου. Επιπλέον, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για τα αναγκαία έργα υποδομών και για να στηριχθεί το εισόδημα των κατοίκων της περιοχής σύμφωνα με τις λαϊκές ανάγκες και τα αιτήματα των κατοίκων. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, έτσι να αναφέρω λίγο το ιστορικό, τι έχει γίνει στην περιοχή. Στην περιοχή προβλέπεται η εξορυκτική δραστηριότητα από το παλαιότερο αλλά και το πλέον πρόσφατο περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο είχε εγκριθεί το 2017, επί προηγούμενης κυβέρνησης. Οι μελέτες και τα σχεδιαγράμματα του παλαιού ΣΧΟΑΠ της περιοχής που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες επιτροπές δεν έχουν δεσμευτικότητα, όπως γνωρίζετε, γιατί το ΣΧΟΑΠ ακόμη δεν έχει εγκριθεί. Είναι χρόνια στο σιρτάρι του Δήμου που παρεπιπτόντως, όπως είπατε εσείς, αντιτίθεται στο έργο. Άρα, από τη μια αντιτίθεται στο έργο, από την άλλη δεν εγκρίνει το ΣΧΟΑΠ. Και βεβαίως δεν μπορεί το ΣΧΟΑΠ να δεσμεύσει τον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό που πρέπει να τον εξειδικεύσουν αν θέλουν να πετύχουν κάτι αντί να τον αντιστρατεύονται. Οπότε η υποκεντρωμένη διοίκηση είναι υποχρεωμένη, εφόσον πληρούνται οι νόμιμοι όροι, να χορηγεί τις ζητούμενες εγκρίσεις στην περιοχή για την ανάπτυξη ερευνητικών προς το παρόν και μόνο δραστηριοτήτων. Δεν έχουμε εξόρυξη. Η ερώτησή σας μιλάει για εξόρυξεις. Δεν έχουμε εξόρυξεις, κύριε συνάδελφε. Έχουμε ερευνητικές δράσεις, διεργασίες, έρευνες, ερευνητικές γεωτρήσεις. Και βέβαια ο νόμος εξασφαλίζει την
προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και των περίοικων. Για τις τρεις αρχικές εγκρίσεις για ερευνητικές εργασίες στην περιοχή που έληξαν το 2021, εκκρεμεί ακόμη δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία έχει προσδιοριστεί για 19 Οκτωβρίου του 2022, για αυτές που έχουν λήξει ήδη οι αρχές εγκρίσεις. Για τρεις νεότερες εγκρίσεις, δηλαδή υπήρχαν τρεις εγκρίσεις για τρεις περιοχές, οι οποίες έληξαν και βεβαίως ακόμα εκκρεμεί δίκη. Σωστέ. Για τις άλλες τρεις νεότερες εγκρίσεις για εκτάσεις για τις περιοχές με αριθμούς 4, 5 και 6 που χορηγήθηκαν αντίστοιχες άδειες ερευνητικών εργασιών του 2021, μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια νομική αντίδραση πέρα από την αρνητική γνώμη, όπως είπατε, του Δήμου. Εν τω μεταξύ, οι τρεις αρχικές εγκρίσεις ερευνητικών εργασιών χορηγήθηκαν για 2 έτη. Δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία της απευθείας μισθώσεως των εν λόγω δημοσίων εκτάσεων από την Επικεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης προς την εταιρεία, διότι δεν είχε ξεκινήσει σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση εξωτερικής δραστηριότητας. Άρα, στο επόμενο στάδιο εκκρεμεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση για αυτές τις αρχικές εκτάσεις όπου εντοπίστηκε γύψος. Για τις εκτάσεις αυτές όπου έπειτα προχώρησε η διαδικασία και ζητήθηκε περιβαλλοντική αδειοδότηση, είχαν γνωμοδοτήσει θετικά σχεδόν το σύνολο των αρμοδίων υπηρεσιών. Εφορία αρχαιοτήτων, υπηρεσία νεωτέρων μνημείων, ΓΕΘΑ, τεχνική υπηρεσία, περιφερειακή ενότητα Χανίων, διεύθυνση υδάτων Χανίων κλπ. Πλην των τοπικών φορέων μόνο. Του Δήμου, δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ουσίας και της Περιφέρειας. Αλλά τελικά οι σχετικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι ακόμη στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης. Και φυσικά καλούνται σε αυτή την περίοδο, σε αυτό το στάδιο, να υποβάλουν παρατηρήσεις και ενστάσεις όσοι θεσμικά είναι, έχουν την αρμοδιότητα να το κάνουν. Άρα δεν υπάρχει ακόμα περιβαλλοντική αδειοδότηση και δεν γίνονται, όπως είπα, εξορίξεις στην περιοχή. Σε αντίθεση βεβαίως με ό,τι συνέβαινε τις δεκαετίες του 60 και του 70 στην ελόγω περιοχή. Αυτή η περιοχή, όπως γνωρίζετε, είχε εξορρεκτική δραστηριότητα. Η περιοχή είναι βεβαίως δασική, αλλά δεν είναι Natura. Τώρα, για την ευαίσθητη περιοχή της Ελαφωνήσου που αναφέρεται, φυσικά και δεν παραβλάπτεται. Πάντως σίγουρα όχι την ώρα που μιλάμε, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει σχετική δραστηριότητα στην περιοχή. Και τα επόμενα θα συνεχίσω στη δεσμολογία. Ευχαριστώ, κύριε Συνδικάκη. Καταρχήν για τον περιφερειακό σχεδιασμό, κύριε Υπουργέ. Το περιφερειακό σχεδιασμό προφανώς. Εσείς τον έχετε ψηφίσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ενώ η Νέα Δημοκρατία μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, κοινάλ. Ξέρετε, είναι τρικομματική η περιφερειακή αρχή. Τρικομματική. Πλην Λακεδαιμονίων. Πλην Λακεδαιμονίων. Αλλά σε κάθε περίπτωση η πρωτολογία σας ήταν ένα ίξις αφίξης. Και όποιος δεν θέλει, λέει, να ζυμώσει, όχι 10 μέρες, αιώνες κάνει να προσκυνήσει. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν έχουμε εξορίξεις, είμαστε στη φάση των ερευνών, και δεν το επιτρέπει το ένα, αλλά το επιτρέπει το άλλο. Ναι, μεν δασική έκταση, αλλά δεν ανήκει στην Natura. Λοιπόν, για να μην κοροϊδευόμαστε, κύριε Υπουργέ, αυτό που θέτει ο λαός της περιοχής είναι να ακυρωθεί όλη η διαδικασία που μας αναλύσατε στην πρωτολογία. Αυτή πρέπει να ακυρωθεί, γιατί είναι διάτρητη. Με βάση ακόμα και το δικό σας νομοθετικό πλαίσιο. Και αυτό γιατί? Πρώτον, γιατί επιχειρείτε να περάσει με τρεις διαφορετικές αιτήσεις ένα έργο που στην ουσία είναι ενιαίο και πιάνει αθροιστικά ως μια συνολική έκταση 677,43 στρέμματα που σε αυτή την περίπτωση το έργο θα κατατασσόταν στην κατηγορία Α1, λιγότερο των 250 στρεμμάτων. Δηλαδή πέφτει στα μαλακά σε σχέση με τους περιορισμούς που τίθενται. Δεύτερον, δεν περιλαμβάνει καθόλου η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τα λιμενικά έργα, για τα οποία οι ψαράδες διαμαρτύρονται, διότι προφανώς θα τους καταστρέψει. Θα έχουμε μεγάλη θαλάσσια καταστροφή, ο θαλάσσιος κόσμος, τα ψάρια. Αυτές λοιπόν οι λιμενικές υποδομές είναι στη θαλάσσια περιοχή του δικτύου Natura 2000.
Και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να είναι στην κατηγορία 1 και να έχει κατατεθεί στη ΔΥΠΑ του Υπουργείου Ενέργειας. Τρίτον, στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναφέρεται ότι για τις ανάγκες του έργου θα χρησιμοποιηθεί νερό από νόμιμα λειτουργούσες γεωτρήσεις της περιοχής. Ωστόσο, οι αδερφικές ανάγκες της περιοχής μετά την καταστροφή των λιμνοδεξαμενών Χρυσοσκαλίτισσας και Αγίων Θεοδόρων, οι οποίες ακόμα εκκρεμούν για να τις φτιάξετε, το γεωφύρι της Άρτας, ικανοποιούνται ως επιτοπλίστων από τα αποθέματα των πλοκαμιανών και των περιβολίων με σοβαρά θέματα υπάρκειας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ίδια η μελέτη καταδεικνύει ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν αξιόλογες υπόγειες υδροφορίες από άποψη ποσοτήτων νερού. Άρα τίθεται εύλογα το ερώτημα από ποια γεώτρηση θα τροφοδοτηθεί το λατομείο για να καλύψει τις αυξημένες του ανάγκες όταν θα γίνει. Και τέταρτον, η σκόνη. Αντιλαμβάνεστε, ένα γυψοριχείο σηκώνει σκόνη. Η σκόνη λοιπόν καταστρέφει και καταστρέφει αγροτικές καλλιέργειες στα Μελίσια. Και για τη σκόνη υπάρχει πονηριά στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για να υπολογίσουν τη σκόνη έχουν στηριχθεί, πού στηρίχθηκαν, στο μετεωρολογικό σταθμό της Σούδας, δηλαδή βόρεια της Κρήτης, που όμως δεν έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές συνθήκες των δυτικών ακτών της Κρήτης. Μιλάμε τώρα εδώ για αλχημίες, για ταχυδακτυλουργίες, δεδομένου ότι όπως άλλωστε και η μελέτη αναγνωρίζει, η παραγωγή σκόνης είναι από τις πιο βασικές επιβαρύνσεις της δραστηριότητας στην περιοχή, η υπηρεσία θεωρεί ότι θα έπρεπε η μελέτη να είναι σαφής ως προς το ποια γεώτρηση θα χρησιμοποιηθεί και τα χαρακτηριστικά αυτής. Να αποδεικνύεται δηλαδή ότι η χρήση της δεν θα είναι σε βάρος των ήδη αδειοδοτούμενων χρήσεων. Για όλα αυτά λοιπόν, και για το λόγο το ότι είναι διάτριτες όλες οι διαδικασίες που έγιναν μέχρι τώρα, πρέπει να τις ακυρώσετε εδώ και τώρα. Η απέτηση των κατοίκων της περιοχής είναι να πάρει άλλα χαρακτηριστικά η ανάπτυξή της εκεί, που να ικανοποιεί τις δικές τους ανάγκες. Είναι ένας καταπληκτικός τόπος, δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ. Είναι από τους πιο ωραίους φυσικούς τόπους που έχουμε δει ποτέ, που έχουμε γνωρίσει. Θα καταστραφεί αυτή η περιοχή? Αυτή είναι η πράσινη ανάπτυξη λοιπόν. Η πράσινη που είναι κατάμαυρη. Ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, γυψοριχεία. Γιατί πρέπει να επενδύσουν οι μεγάλοι όμιλοι? Λοιπόν, είναι ταξικό το ζήτημα. Τι να κάνουν, πολιτικό και ταξικό ζήτημα. Είστε από εκεί και είμαστε από εδώ, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, από αυτή την άποψη είμαστε μαζί με τους αγροτικούς συλλόγους, είμαστε μαζί με τους εταιρισμούς του Πλατάνου, της Χρυσοσκαλίτισσας, των Θαλασσάρνων, με το Σύλλογο Αλιέων Κισάμων, με όλους τους τοπικούς φορείς που έχουν πάρει πρωτοβουλία, κινητοποιούνται και ο αγώνας τους θα φέρει αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ. Εσείς θα είστε εκτεθειμένοι και θα κατατίθεστε φυσικά στο εδόλιο της λαϊκής ετοιμιγορίας. Ευχαριστώ.